από το μαχητή του Κυλκής, από μια περιοχή της πατρίδας μας που τελευταία δοκιμάστηκε, θα έλεγα, σε έναν βαθμό από τα θέματα των σεισμών, και θεωρήσαμε σκόπιμο και χρήσιμο να επικοινωνήσουμε με τον καθηγητή της γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, για να μιλήσουμε για την πρόσφατη σεισμικότητα της περιοχής μας, που ως γνωστόν είχε επίκεντρο την περιοχή της Δοϊράνης. Ένα ρήγμα που υπάρχει εκεί, θα μας τα πει καλύτερα βεβαίως και ο κύριος καθηγητής, και το οποίο μας έδωσε πριν από λίγα 24 ώρα έναν σεισμό της τάξης των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο ίδιος εμφανίστηκε συνομιλώντας και σε διάφορα άλλα μέσα γύρω από το θέμα, προβληματισμένος. Και το πρώτο ερώτημα που θα θέλαμε να θέσουμε στον κύριο καθηγητή, αφού τον ευχαριστήσουμε πρώτα για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουμε μαζί μέσω Skype, είναι αν συνεχίζει να είναι προβληματισμένος, όπως δήλωσε λίγες ώρες μετά τον μεγάλο σεισμό των 4, όχι τον μεγάλο, τον μέτριο σεισμό των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Έχουμε χρόνια πολλά σας από τους ακροατές σας και η νέα χρονιά να μας βρει με τόσους σεισμούς. Να εξηγήσουμε τι ακριβώς συνέβηκε. Όταν ξεκίνησε η ακολουθία, λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, στις 2 του μήνα, μάλλον ένα ακρίβεια, στα μεσάτερη της πρώτης χρονιάς του χρόνου με τη δεύτερη, λίγο μετά, με ένα σεισμό 3,9, η ακολουθία επέμενε όλο το βράδυ και κορυφώθηκε το πρωί με ένα σεισμό της τάξης των 4,7. 4,7 στις 6:23 το πρωί. Στη συνέχεια όλη τη μέρα είχε μια έντονη μετασεισμική ακολουθία, οπότε το γεγονός ότι η σεισμή έγινε σε μια περιοχή με γνωστή και υψηλή σεισμικότητα, κυρίως σε σχέση με τη γέννηση κάποιων σημαντικών κύριων σεισμών, μας έκανε στην αρχή να είμαστε προβληματισμένοι, ξέρετε ότι στην περιοχή υπάρχουν μεγάλα ρήγματα με διαπτωτήρια απλής δύσης, όπως είναι το όρος Μπέλες, το οποίο από την νότια άκρη μεριά, ξεκινώντας από την περιοχή του Σιδηροκάθου Πατητσίου και προχωρώντας προς τα δυτικά αυτήν του Ιράνη, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενεργό ρήγμα. Δεν ξέρουμε πότε έχει τόσο τελευταίο σημαντικό σεισμό, όμως τα γεωλογικά στοιχεία δείχνουν ότι το ρήγμα είναι πολύ μεγάλο και σημαντικό. Και πλέον στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν σε ιστορικού δρόμου και μικροί αλλά και σημαντικοί μεγάλοι σεισμοί. Για παράδειγμα, να σας έχουμε μιλήσει κατά επανάληψη ότι η δική μεριά της κλίμακας του Ιράνης έχουμε τον σεισμό του 1931 που έχει ένα σεισμό κλιμάκι να μέχρι το τάξη 6,7 στην περιοχή του Βαλάντοβο, στα Σκόπια. Έτσι είναι γνωστό. Εκτιμάτε ότι το δυναμικό είναι αυτή τη τάξη, κύριε Παπαζάκο, ή μπορεί να είναι και μεγαλύτερο? Το δυναμικό του ρήγματος που υπάρχει στο Μπέλες είναι αυτή τη τάξη. Είναι τέτοια ρήγματα που δίνουν σεισμού 6,7, ενδεχομένως και σε ακραίες περιπτώσεις που αυτά σου σε μεγαλύτερα μεγέθη να φτάσουν κοντά στο 7. Αυτό δεν σημαίνει ότι δίνουν σεισμού σαν να κατάχουν κατεστήματα ή ότι δεν σπάνε μικρά κομμάτια που μπορούν να δώσουν ένα σεισμό μικρό τάξη του 6 ή 5, 1,5 ή 5. Βεβαίως, όπως έγινε τώρα. Υπάρχει ένα μέγιστο δυναμικό. Αν θέλετε, αν πρόκειται να κάνει μια κατασκευή στην περιοχή και να μα ρωτούσαν ποιο το δυσμενέστερο σενάριο, θα βάζουμε αυτό. Και στο σπάσιμο του συνόλου του ρήματο δίνοντα ένα μεγάλο σεισμό αυτή τη τάξη μεγέθου. Αυτή είναι περίπου η οροφή του δυναμικού που έχει μια περιοχή. Μεγέθου που αγόρασε στην περιοχή. Να σκεφτούμε ότι αυτό είναι περίπου τυπικό για τον ελληνικό χώρο, με εξαίρεση την περιοχή του Βορείου Αιγαίου, γενικά ο επιδοτικό ελληνικό χώρο. Έχει σεισμούς οι οποίοι φτάνουν το πολύ μέχρι τέτοια μεγέθη. Στην ζώνη στην οποία ανήκει αυτό το ρήμα, τη λεγόμενη Θερμοκρατική, έχουμε τέτοιους σεισμούς και πιο βόρεια το 1904 στην Κρέσνα, ο σεισμός ίσως ήταν και λίγο μεγαλύτερος από 7, στα σύνορα μεταξύ της Φύρων και της Βουλγαρίας, και πιο νότια στην περιοχή της Ιερισσού είχαμε ένα σεισμό 7, ίσως και λίγο μεγαλύτερο 7,1 το 1932. Και ανάμεσα σε λίγο είχαμε το σεισμό του 78, ο οποίος είχε επηρεάσει τη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς δεν είναι άγνωστα θέματα και πιο ανατολικά στη Δράμα, του 1956, ο οποίος ήταν διάταξη μεγέθους. Δηλαδή αυτή είναι η σεισμή που έχουμε στην υπηρετική περιοχή του βόρειου ελληνικού χώρου ως μέγιστα και χειρότερα σενάρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν να ξεκινάει η δραστηριότητα κοντά σε ένα τόσο σημαντικό ρήγμα και με τη χωροχρονική της εξέλιξης πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Δηλαδή η σωστή προσέγγιση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι άσχετα αν ελπίζεις και πιστεύεις ότι θα γίνει το καλύτερο, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να είσαι προετοιμασμένος για το χειρότερο. Τώρα, όσο πέρασαν οι ώρες και μετά την πρώτη μέρα, είδαμε ότι η ακολουθία έχει εξελιχθεί σε μια σχετικά μικρή περιοχή με ένα μήκος περίπου γύρω στα 5 χιλιόμετρα. Τόσο είναι και το τυπικό μήκος που αντιστοιχεί σε ένα σεισμό 4,7-4,8 σεισμό που έγινε
στις δύο του μηνός. Άρα δεν επεκτηνόταν ανατολικά και δυτικά να δουν ένα μεγαλύτερο τμήμα του ρήγματος να έχει ενεργοποιηθεί. Η δραστηριότητα ήταν πιο νότια από εκεί, ρήγμα σε βάθος βέβαια, ανήκει στη ζώνη του ρήγματος, αλλά κοντά σε πιο μικρά δευτερεύοντα ρήγματα. Και χρονικά οι σεισμοί σιγά σιγά εισαναλαιώνουν, δίνουν την εικόνα μια τυπική ακολουθία. Γι' αυτό και έχουμε σχετικά καθησυχαστεί. Να τονίσω ότι και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, αλλά ακόμα και την άλλη εβδομάδα, ίσως και σε ένα μήνα, κάποιοι καθυστερημένοι μετασεισμοί θα γίνουν. Πολλοί δε από αυτούς τους σεισμούς μπορεί να έχουν και κάποια μεγαλούτσικα μεγέθη. Είχαμε ένα τέτοιο το πρωί. Ναι, είχαμε ένα 3,6. Τη τάξη 3,6, ναι. Αυτοί οι σεισμοί δεν πρόκειται να μην να σταματήσουν. Δηλαδή, οι μετασεισμικές ακολουθίες κρατάνε αρκετό χρονικό διάστημα. Οι σεισμοί αραιώνουν χρονικά, αλλά δεν μειώνονται τα μεγέθη τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν η τυπική μετασεισμική ακολουθία είναι μέχρι, ας πούμε, 4, ένας τέτοιος μετασεισμός μπορεί να συμβεί και 10 μέρες μετά. Ναι. Άρα, αν εμένα αραιώνουν, τα μεγέθη τους όμως δεν μικραίνουν. Άρα, κάποιοι καθυστερημένοι, ίσως και λίγο ισχυροί μετασεισμοί, πρέπει να τους περιμένουν. Ναι. Πιο πολύ γιατί οι κάτοικοι, επειδή τους νιώθουν και θα προμάζουν, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι ότι αυτό είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι της εξέλιξης της μετασεισμικής ακολουθίας. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε τώρα σχετικά με τη σεισμική ακολουθία η οποία έγινε στην περιοχή. Είπατε, κύριε καθηγητά, ότι είστε προβληματισμένος και καταλάβαμε και το λόγο, γιατί μας τον εξηγήσατε. Έχει να κάνει με το πού βρίσκεται η περιοχή μας και ποια ρήγματα υπάρχουν σε αυτή. Πέρυσι είχαμε μια σεισμική δραστηριότητα και στην περιοχή του Γυναικοκάστρου, του παλιού Γυναικοκάστρου. Ένα δηλαδή κοντινό ρήγμα. Αυτά τα δύο γεγονότα συνδέονται, εκτιμάται δηλαδή ότι το ένα μπορεί να ενεργοποιήσει το άλλο, ως πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο είναι εάν αυτή η σεισμικότητα μπορεί να επηρεάσει και άλλα ρήγματα όπως αυτό της περιοχής της Βόλμης, της Άστιον που είναι κοντά μας και που είχαν δώσει και το μεγάλο σεισμό στη Θεσσαλονίκη στα τέλη της δεκαετίας του 70. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιοι μικροί, ότι η απάντηση στις ερωτήματά σας είναι ναι και όχι. Ναι, υπό την έννοια ότι όλοι αυτοί οι σεισμοί ανήκουν στην ίδια σεισμοτεκτονική ζώνη, σε αυτή που ονομάζουμε σερβομακεδονική, γιατί ξεκινάει περίπου από τα νότια σύνορα της Σερβίας και εκτείνεται διαμέσου της Φύρων και της Βουλγαρίας στο βόρειο ελληνικό χώρο, συνεχίζοντας την περιοχή των Λιμνών και της Χαλκιδικής και φτάνει στο βόρειο Αιγαίο. Αν θέλετε να πούμε, να πούμε κάτι διεύθυνο, αυτό μέχρι και πολιτικά προβλήματα έχει δημιουργήσει. Άσχετα, είναι γεμικό, γιατί πραγματικά μιλάμε για μια ζώνη που περιλαμβάνει, ξεκινάει από την Νότια Σερβία και φτάνει μέχρι, καταλαμβάνει όλη την Μακεδονία. Και γι' αυτό και ονομάζεται ως ζώνη σερβομακεδονική. Ευελπιστούμε την ελληνική μακεδονική, κύριε καθηγητά. Προφανώς δεν νομίζω κάποιος άλλος είχε διαφορετικό την ονομασία συγκεκριμένη ζώνη. Κατά συνέπεια, η ζώνη αυτή φιλοξενεί τέτοια μικρά ή μεγαλύτερα ρήματα με διεύθυνση περίπου ανατολής. Δηλαδή, τώρα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, τα οποία ρήματα αυτά έχουν πολύ συχνά τέτοιες μικρές μικροακολουθίες, μικρά τμηρήματάκια τα οποία σπάνε και προκαλούν, έχουν μια μικροσυνικότητα στην περιοχή, τέτοια την συνικότητα που έχει χτυπήσει την περιοχή του Ελληνικού Κάστρου. Αυτή είναι και η συνικότητα που παρατηρήσαμε στην περιοχή, είναι κομμάτια μιας διαδικασίας η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και εκατομμύρια χρόνια και η οποία δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή τη χρονική περίοδο πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Απ' την άλλη μεριά, τόσο μικρή σεισμή σαν αυτό εδώ, δεν μπορούν να αλλάξουν το πεδίο τάσεων στη γειτονική του περιοχή, δηλαδή να προκαλέσουν οι αλλαγές. Είναι πολύ μεγάλες οι αποστάσεις. Πολύ μεγαλύτεροι σεισμοί μπορεί να έχουν τέτοια. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε σεισμούς οι οποίοι να πλησιάζουν το μέγεθος 6, έτσι ώστε την κοντινή του περιοχή να μπορούν να προκαλέσουν κάποια μικροαναστάτωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, σε μεγάλους σεισμούς, δηλαδή τάξη του 6 και μεγαλύτερους, μπορούν να έχουμε μια επίδραση τεκτονικά. Το είδατε το πάρα πολύ χαρακτηριστικά τη χρονιά που μας πέρασε στην Ιταλία, που μια συστοιχία ρηγμάτων σε διεύθυνση βορρά νότου προκάλεσε μία διέγκριση στην άλλη, όπου να έχουμε σωρία σεισμών πάνω από 5 με μεγάλα μεγέθη και πολύ τραγικές επιπτώσεις. Δυστυχώς και με θανάτους. Τέτοιμο σεισμοί, σαν αυτή εδώ, 4,7, τις άλλες κλπ, δεν μπορούν να επηρεάσουν το δυναμικό. Μιλάμε για ρήματα πάρα πολύ μικρά, τα οποία δεν μπορούν να επηρεάσουν το δυναμικό ρημάτων σε τόσο σημαντικές αποστάσεις. Δεν έχουμε την ικανότητα, τη δύναμη, δεν αλλάζουν την κατάσταση στην περιοχή. Άρα, συνδέονται με την ίδια γενική διαδικασία, αυτό το αόρατο χέρι που τραβάει την περιοχή μας
σε ένα διεύσημο ορανόπι και δημιουργεί τα ρήματα με διεύσημα του λεσδί σα. Όμω δεν συνδέονται άμεσα, δεν είναι δηλαδή η συνήθεια που είναι κόκκασου, που κάλαζαν του εξοπλισμού τώρα στην μεταξύ του Ιράν, τη Κερκίνη και ούτω καθεξή. Θα έλεγα κύριε καθηγητά ότι πιο πολύ ίσω να σα προβλημάτιζε ένα γεγονό, αν είχαμε ένα μεγάλο σεισμό στο ρήγμα τη Ανατολία και αυτό να προκαλέσει μετά με τη σειρά του, γιατί έχει ισχυρό δυναμικό. Σεισμικές δονήσεις στην περιοχή μας μεγαλύτερες ενδεχομένως από αυτές που ζήσαμε τώρα. Αυτό συμβαίνει που λέτε, αλλά έχει δειχθεί από γραμματικές μελέτες, από τα στοιχεία, τα διαθέσιμα ιστορικά που έχουμε, ότι μεγάλη συνήθεια του ρήγματος της Ανατολίας, κυρίως στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης ή την ευρύτερη περιοχή των Δαρδανελίων ή και δυτικά ανατολικά της Κωνσταντινούπολης, που σωσμός της υπομείδη του 1999, επιδρούνε με συστηματικό τρόπο σε σεισμικότητα του ελληνικού χώρου την επόμενη πενταετία, κυρίως όμως από την κεντρική Ελλάδα και κάτω. Δηλαδή, μα συνεχίζει στην τάβα του Βορείου Αιγαίου και βγαίνει περίπου στις βόρειες χωράδες. Εκεί ακριβώς με καταλήγει. Κάτω περίπου σε μια νοητή γραμμή από την νότια Θεσσαλία και κάτω, είναι η κύρια επίδραση και μέχρι τελειώνει η είναι η κύρια επίδραση που έχει από αυτή η διαδικασία. Άρα, και ο ελληνικός χώρος, ο βόρειος ελληνικός χώρος φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται από διεγέρσεις που οφείλονται σε αυτό το ρήμα. Το ρήμα της Ανατολίας είναι βόρεια από την πρόκταση αυτού του ρήματος και γενικά μένει σχετικά ανεπηρεάζοντας. Γενικότερα όσο μας είπατε θα έλεγα, τίνουν προς μια κατεύθυνση να είμαστε κάπως έτσι λιγότερο προβληματισμένοι, να το θέσω κομψά, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι σεισμοί για το επόμενο δίμηνο περίπου της τάξης κάτω ενδεχομένως των 4 ρίχτερ ή και λίγο παραπάνω είναι κάτι που δεν πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό θα έλεγαμε για τη σεισμικότητα της περιοχής. Την περιοχή της συγκεκριμένη θα έλεγα γενικότερα, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα, το έχουμε πει κατά επανάληψη, έχουμε συζητήσει και σε εκπομπές που έχουμε κάνει στο κανάλι σας. Η σεισμή είναι κάτι το οποίο είναι μια μόνιμη διαδικασία, είναι κομμάτι της διαδικασίας που δείχνει ότι η γη είναι ζωντανή και η δίδραση των ανθρώπων είναι ακόμα πιο έντονη. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι στον ελληνικό χώρο έχουμε κατά μέσο όρο έναν σεισμό με μέγεθος 6,3 ή μεγαλύτερο κάθε χρόνο. Wow. Έχουμε ένα σεισμό μεγέθους 4 κάθε 2 μέρες κάπου κατά μέσο όρο στον ελληνικό χώρο. Αρκετοί από αυτούς είναι μετασεισμοί, κάποιοι όμως είναι και ανεξάρτητοι σε ένα μεγάλο ποσοστό. Επειδή... Κάθε σεισμό πρακτικά κάθε εβδομάδα στον ελληνικό χώρο. Ναι, ναι. Η της πιο ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ότι η περιοχή κυρίως βέβαια θα λέω πράγμα, και της κεντρικής αλλά κυρίως όπως είπα της Ανατολικής Μακεδονίας, περιοχή Σερών, Δράμα και μετά περιοχή Θράκης. Είναι μια περιοχή που έχει ακόμα χαμηλότερη σεισμικότητα μικρών σεισμών, δηλαδή δεν είναι πολύ συχνή, είναι πιο σπάνιοι οι σεισμοί της τάξης του 4, με αποτέλεσμα να δημιουργείται στις κοινωνίες μια αίσθηση μάλιστα. Αυτή η αίσθηση εντείνεται το γεγονός ότι οι μεγάλες σεισμοί σε αυτή την περιοχή συμβαίνουν σε πολλές περιπτώσεις αλλά πολύ αραιά διαστήματα. Όταν όμως συμβαίνουν, επειδή πολλοί από αυτούς γίνονται σε μεγάλα ρήγματα, οι συνέπειες τους είναι και πιο δυσμενείς. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ότι δηλαδή, μιλάμε για περιοχές στις οποίες ενώ γίνονται σεισμοί, μπορεί να περάσει μια γενιά και να μην γίνει κάποιο σημαντικό σεισμό. Στην περιοχή, αν ρωτήσετε κάποιο κάτοικο τη Κομοτηνή, α πούμε, δεν ξέρει. Δεν ξέρει την έννοια του σεισμού. Ναι, υπάρχουν σεισμοί στο παρελθόν που έχουν καταστρέψει την Κομοτηνή. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, ένα λόγο παραπάνω και γι' αυτό χάρηκα που μου ζητήσατε να μιλήσω, να είναι από κατοίκου τη περιοχή ότι ο σεισμικό κίνδυνο είναι συγκεκριμένο, είναι υπαρκτό, είναι κομμάτι τη ζωή μα και θα πρέπει να το χειριστούμε με το σεβασμό που του αρμόζει. Έτσι ώστε όποτε και να γίνει, οι συνέπειες σου να είναι μικρότερες. Είναι κάτι το οποίο μαθαίνουμε και ως μηχανικοί και ξέρω ότι και συνεργάζεται και με μηχανικούς. Κύριε καθηγητά, μια ακόμα τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας υποβάλω. Επειδή στο διαδίκτυο μπορεί να δει κάποιος ζωντανά πώς συμβαίνουν οι σεισμοί, υπάρχει μια εφαρμογή την οποία έχει αναβάσει το Γεωφυσικό Εργαστήριο της Θεσσαλονίκης και βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο. Να πούμε δύο λογάκια για αυτό, πώς το έχετε στήσει και τι πληροφορίες μπορεί να προσφέρει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και συνεχώς βελτιώνονται υπηρεσίες, οι οποίες είναι υπηρεσίες ενημέρωσης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Τη σεισμικότητα, δηλαδή υπάρχουν αυτόματα συστήματα που υπολογίζουν επίκεντρα και τα οποία έχουν το νόημα να δώσουν μια πρώτη εικόνα στους ειδικούς αλλά και στους μη ειδικούς σχετικά με τη σεισμικότητα της χώρας. Αυτές οι υπηρεσίες συνεχώς βελτιώνονται και εμείς είμαστε σε μια φάση αναβάθμισης από την υπηρεσία και σε λίγο καιρό θα υπάρχουν πιο σύγχρονες πληροφορίες στο site μας. Το πρόβλημα είναι ότι τα αυτόματα συστήματα είναι αυτόματα και γι' αυτό και οι λύσεις αυτές πολλές φορές είναι
μπορεί να έχουν μεγέθη υπερτιμημένα, δηλαδή να είναι μεγαλύτερο από το κανονικό. Πολλέ φορέ πήγε αυτό ο σεισμό από τι πρώτε εκτιμήσει, έβγαινε στη τάξη του 5, έτσι. Και δημιουργείται και μια παρεξήγηση από το δεύτερο, ότι για κάποιο λόγο μικρώνουμε τα μεγέθη, δηλαδή οριστικά και μετά κλπ. Δεν υπάρχει κανένα θεσμικό ή άλλο πλαίσιο το οποίο να έχει κάποιο νόημα να μειώσει τα μεγέθη. Κάποτε ακούγαμε ότι μικραίνουν τα μεγέθη γιατί μικραίνουν με αυτόν τον τρόπο οι αποζημιώσει. Έτσι, αποζημιώσει. Μόνο οι αποζημιώσει συνδέονται με την ύπαρξη βλαβών. Ένα σεισμό 6 κοντά μπορεί να κάνει τραγικέ βλάβε και ένα σεισμό 7 μακριά μπορεί να μην κάνει καμία βλάβη. Έτσι ακριβώ. Και εξαρτάται και από το είδο του σεισμού και πολλά πράγματα. Ακριβώ. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι πολλέ φορέ τα αυτόματα θυμόνται μπορεί να κάνουν λάθη. Ιδίω σε περιπτώσει που δεν είναι καθόλου σπάνιε, που συμβαίνουν δύο σεισμού ταυτόχρονα. Σε αυτέ τι περιπτώσει, τα δεν είναι τόσο έξυπνα όσο ένα σεισμολόγο με εμπειρία. Με αποτέλεσμα να προκύπτουν φανταστικοί σεισμοί και μάλιστα με φανταστικά μεγέθη. Να σα πω ένα ακραίο παράδειγμα. Πέρσι το καλοκαίρι, όχι όπω πέρασε το προηγούμενο, έγινε ένα σεισμό στον Ατλαντικό, του οποίου η διάδοση στον ελληνικό χώρο ήταν περίεργη και καταγράφηκε καθλατασμένα τα αυτόματα συστήματα σαν ένα τοπικό σεισμό. Τα δικά μα τα αυτόματα τον έβγαλε κάπου στον χώρο του Αιγαίου σε μια διάφορη περιοχή. Κατά λάθος όμως το σύστημα της Αθήνας, επειδή ήταν λάθος το επίπεδο, τον έβγαλε ότι έγινε πάνω στη Θηρασιά, δίπλα στη Σαντορίνη, με μέγεθος 4,8 σε πρωινή ώρα στο μέσο της τουριστικής σεζόν. Σειρά από site, αλλά και site εφημερίδων, αλλά και έντυπα μέσα εφημερίδων, γράψανε από τα αυτόματα συστήματα ότι μεγάλο σεισμό ξύπνησε σήμερα το πρωί του Σαντορίνη και τον τουρισμό. Τι μπορεί να γίνει. Όπως μια φανταστική είδηση από ένα φανταστικό σεισμό που δεν έγινε ποτέ, έγινε αλλά ήταν αλλού, μπορεί να δημιουργήσει. Να δημιουργήσει λάθος πληροφορίες. Γι' αυτό και πάντα η πληροφορία, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, στη δημοσιογράφη χρειάζεται διασταύρωση, επαλήθευση πριν αναρτηθεί. Και άρα ο κόσμος της αυτόματης ενημέρωσης, αυτό ήθελα να πω απλώς, περιλαμβάνει και ελοχεύουσα από τον κόσμο και διάφοροι κίνδυνοι που σε κάποιου περιπτώσει είναι πολύ σημαντικοί. Αυτή είναι πολύ σημαντική διευκρίνηση που μας κάνατε, γιατί ζούμε και σε μια εποχή όπου η τεχνολογία είναι αυτή που είναι, άλλωστε μέσω αυτής μιλάμε τώρα, και δυστυχώς πολλές φορές μπερδεύει τα πράγματα αντί να τα ξεκαθαρίζει όπως πριν από λίγο μας εξηγήσατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμότατα για τα όσα κατατοπιστικά μας είπατε και να μείνω και σε αυτό που είπατε κλείνοντας την συνομιλία μας, ότι ο κόσμος εδώ του Κυλικής πρέπει να μάθει ότι ζούμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή που έχει συγκεκριμένη και υπαρκτή σεισμικότητα και ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με αυτήν. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα χαρά που να μιλάω μαζί. Να είστε καλά κύριε καθηγητά και καλή χρονιά.